Καλησπέρα. Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, το βραδινό μας vlog, το οποίο δεν είναι ρομαντικό, έχει όμως σχέση με κάτι που νομίζουμε έρωτα ή θεωρούμε έρωτα περισσότεροι. Η φίλη έχει βάλει τον τίτλο «Πώς θα αντιμετωπίσω τους φόβους μου». Δεν είμαι σίγουρα είναι και ο κατάλληλος τίτλος. Νομίζω θα τον βρούμε στην πορεία, έτσι όπως έχει συμβεί και με άλλα βίντεο. Με άλλα email που κάναμε βίντεο, που κάναμε vlogs. Κυρία Πετρίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Στέλνω αυτό το mail γιατί θα με ενδιέφερε πραγματικά η άποψή σας για τα θέματα που με απασχολούν. Είμαι γυναίκα 34 χρονών. Να ζήσεις, αγάπη. Νομίζω ότι διακατέχομαι από αυτοκαταστροφικές τάσεις και έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία εδώ και περίπου ένα μήνα. Μπράβο. Μπράβο που ξεκίνησες ψυχοθεραπεία. Μπράβο. Έχω κάνει προσπάθεια να συνεργαστώ με ψυχολόγο και πριν ένα χρόνο, αλλά τελικά δεν ευδοκίμησε αυτή μου η κίνηση. Είπαμε ότι δοκιμάζουμε, μπορεί να πάμε και σε δύο και σε τρεις ψυχολόγους, μέχρι να βρούμε εκείνον που ταιριάζουμε θεραπευτικά. Τώρα τα πράγματα πάνε αρκετά καλύτερα και αν και ανυπομονώ να ξεμπερδεύω με όλα αυτά που έχουν κατακλείσει το μυαλό μου και να πάω τη ζωή μου παρακάτω. Προσδιορίζω ότι το «κακό» εντός αγωγικών ξεκίνησε μετά από ένα χωρισμό μου πριν από περίπου 8 χρόνια. Το γεγονός δεν το συζητάω καθόλου πλέον, αν και τα πρώτα χρόνια μου είχε γίνει σχεδόν μανία. Το να έχουμε ένα χωρισμό ο οποίος μας απασχολεί πάρα πολύ μετά το χωρισμό και μας γίνεται μονή. Σου λέει, λέξη είναι μονή που θες να γράψεις παραμανία. Αυτό δείχνει μια συναισθηματική ευαλωτότητα εκ μέρους μας και έπρεπε από τότε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Στο λέω γιατί είσαι συνειδητοποιημένη γυναίκα, είσαι γυναίκα που δεν ντρέπεσαι να ζητήσεις βοήθεια. Εντάξει, είσαι τώρα 34, πριν 8 χρόνια σαφώς ήσουν 26, ήσουν πολύ νεότερη, ίσως να μην είχες την οικονομική ευχέρεια να κάνεις ψυχοθεραπεία τότε. Αλλά το λέω και για τους υπόλοιπους που ακούνε, ότι ένας χωρισμός που μας δυσκολεύει, ένας χωρισμός που μας βγάζει κάποιες πλευρές του εαυτού μας που μπορεί να μην είχαμε καν φανταστεί, μας προβληματίζει και πάμε για θεραπεία. Έκανα διάφορες σχέσεις και χώριζα άμεσα, γιατί όπως συνειδητοποιώ σήμερα, με είχε πληγώσει αφάνταστα εκείνη η απόρριψη. Έχεις δίκιο, αυτό μπορεί να συμβεί μετά από μια απόρριψη ερωτική, μετά από μια χιλόπιτα, να κάνουμε διάφορες σχέσεις περιστασιακές κυρίως και να χωρίζουμε κιόλας γρήγορα. Το 2013, τελειώνοντας το μεταπτυχιακό μου, βρήκα εργασία σε μια εταιρεία που αναλαμβάνει μελέτες στον τομέα μου. Και χρονικά, κάπου εκεί, πήρα την κατιούσα. Ο προϊστάμενος μου ήταν μικρός σε ηλικία και ιδιαίτερα φιλικός απέναντί μου. Από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε, μόλις έσμιξαν οι ματιές μας, υπήρξε έντονο φλερτ. Το ξαναλέω και θα το ξαναλέω και το ξαναλέω. Με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό το άμεσο, το στιγμιαίο, από την πρώτη στιγμή να υπάρχει αυτός ο ηλεκτρισμός. Με ανησυχεί. Τι σημαίνει κάποιο τέριασμα ψυχοπαθολογίας, κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Στην αρχή δεν γνώριζα ποιος είναι. Νόμιζα πως είναι κάποιος συνάδελφος. Αργότερα έμαθα τη θέση που έχει ως προϊστάμενος της ομάδας μας και πολύ σύντομα ότι ο άνθρωπος αυτός θα παντρευόταν. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη με τη δουλειά αυτή. Ήταν η δουλειά των ονείρων μου και πίστευα ότι πως όλα θα πήγαιναν μια χαρά. Αυτός ο προϊστάμενος της ομάδας, όπως σας είπα, είναι άνθρωπος φιλικό, φαινόταν άνθρωπος φιλικός, δοτικός και ευχάριστος. Επιδίωκε να κάνουμε παρέα και να με εξυπηρετεί όπου μπορούσε. Ζητούσε τη γνώμη μου για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορούσε τη μελέτη ή τα άτομα της ομάδας, πολλές φορές ακόμα και την οικογένεια του. Ένιωθα όμορφα με όλο αυτό, αλλά ήξερα ότι ήταν μέχρι εκεί, αφού αυτός ο άνθρωπος είχε μόλις παντρευτεί. Αγάπη μου, στο γραφείο μου παλιά έρχονταν άνθρωποι μια εβδομάδα πριν να παντρευτούν με την κόμενα, με την εξωσυζυγική του σχέση, πριν ακόμη γίνουν σύζυγοι με το άλλο του πρόσωπο. Τι μου λες τώρα. Φτάνουν Χριστούγεννα και κάνουμε μια γιορτή σαν γκρουπ. Πίνει λίγο παραπάνω και ενώ η σύζυγός του είναι σε διπλανό χώρο, μου εξομολογείται αμέσως πλην σαφώς ότι του αρέσω και παθαίνω πανικό. Νιώθω ντροπή, νιώθω ότι όλο αυτό είναι άδικο, παράνομο, βιώνω την πλήρη άρνηση, εξαφανίζομαι από τη δουλειά για δύο εβδομάδες με άδεια ασθενείας και καταλαβαίνω πλέον ότι η συμπεριφορά μου ήταν λάθος. Εκ των υστέρων συνειδητοποίησες ότι το να είσαι πολύ φιλική, δεν γινόμαστε φιλικοί με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε νιώσει
έντονη spark, έντονη φλόγα από την πρώτη γνωριμία μας. Και δεν γινόμαστε και τόσο φιλικοί με ανθρώπους που είναι προϊστάμενοι μας, οι συνάδελφοι μας. Είμαι σίγουρη ότι το έχει κάνει επίτηδες, είμαι σίγουρη ότι δεν πήγαινε γυρεύοντας και δυστυχώς το έχει μάθει και εσύ εμπειρικά, όπως το έχει μάθει πάρα πολλοί κόσμος. Προσπαθώ να επανέλθω στη δουλειά, αλλά το μαρκάρισμα συνεχίζεται. Και η δική μου στάση ίδια. Εξαφανίζομαι, εμφανίζομαι. Κάποια στιγμή το παίρνω απόφαση, βάζω τείχους, γίνομαι άκρος τυπική και προσπαθώ να συνεχίσω τη δουλειά μου. Αλλάζει στάση τότε αυτός και γίνεται εκδικητικός. Μου πετάει πειράματα, μου πετάει πειράγματα στη δουλειά, με διώχνει, με βρίζει. Περιττώ να σας πω ότι είχα πολύ πρόβλημα με τη δουλειά. Ξεκινούσα το project που έπρεπε να κάνω και αυτός μου έλεγε να το ξαναρχίσω από την αρχή. Είχε περάσει ήδη 1,5 χρόνος που βίωνα όλη αυτή την άσχημη κατάσταση. Δεν αντιδρούσα. Ανεχόμουν και ξανάρχιζα από την αρχή. Συνειδητοποιώ ότι τα έχει μπλέξει με μια άλλη κοπέλα από την ομάδα, η οποία είχε γίνει τα αυτιά και τα μάτια του εκεί μέσα και η οποία ζήλευε τους πάντες. Είδες ότι αυτός γκόμενα έψαχνε. Δεν του κάθισες εσύ, πήγες στην επόμενη. Είχαμε όλη την ώρα φωνές, φασαρίες και προβλήματα. Δημιουργεί αυτή μια παρεξήγηση, λέγοντας του ψέματα ότι τον κακολογούσα και κάνει αυτός να μου μιλήσει 6 μήνες. Αφού μας έχει μαζέψει όλους και με έχει απειλήσει ανοιχτά, χωρίς να μου δώσει καν το δικαίωμα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, με βγάζει ψεύτρα, μυθομανή και φαντασιόπληχτη, σου κάνει gaslighting στην ουσία. Και με απειλεί ότι θα πάρω πόδι. Θα σε απολύσει κιόλας το παλιόπαιδο. Και εγώ μέσα σε όλο αυτό απλώς συνεχίζω τη δουλειά μου. Αρχίζει να μαλακώνει όταν οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα της δουλειάς μου. Από όση δουλειά δηλαδή έσωζα εγώ οι συνεργάτες μου από τη μανία του να μου τα πετάει όλα και να μου λέει να ξαναρχίζω από την αρχή τα projects. Ο χρόνος κυλάει μαρτυρικά, με δικές μου κρίσεις πανικού, κλάματα, φόβο. Φόβο να βρεθώ στο χώρο της εργασίας μου και με τρεμάμενα πόδια πήγαινα. Σε όλο αυτό το διάστημα ο άνθρωπος αυτός απλώς με κατηγορούσε παντού, ενώ μπροστά μου έλεγε πόσο περήφανος είναι για το πόσο καλά κάνω τη δουλειά μου, για τις ιδέες μου, για τις προτάσεις μου και για το γεγονός ότι δούλευα παράλληλα για να σπουδάσω. Αυτό που μου άρεσε. Κάνεις και δεύτερο μεταπτυχιακό, μπράβο. Φτάνουμε στο προηγούμενο καλοκαίρι, όπου με καθυστερήσεις ξεκινώ την τελική φάση του project και αρχίζει πάλι η αδιαφορία. Δυσκολεύομαι σε διάφορα και όποτε χρειάζομαι βοήθεια και του τη ζητάω, με στέλνει επιδεικτικά στη συνάδελφό μου και ερωμένη του για διευκρινήσεις. Τα βγάζω πέρα όπως και γράφω κάποιες από τις δημοσιεύσεις μου που έχει καιρό που έπρεπε να τις δημοσιεύσω αλλά αυτός μου τις καθυστερούσε. Με πολλές δυσκολίες δημοσιεύονται κάποια projects μου με διφυραμβικά σχόλια από ξένους κριτές. Μετά από αυτό, κάπου πάλι σπάω ξανά και παρετούμε. Δεν θέλω και δεν μπορώ να ξανακάνω καμιά προσπάθεια για να ολοκληρώσω αυτό το project και να φτάσω στην τελική του φάση. Έχω πλήρη άρνηση να συνεργαστώ μαζί του, να βρεθώ στον ίδιο χώρο και να τον αντιμετωπίσω. Τρέμω στην ιδέα και μόνο ιδιαίτερα του να παρουσιάσω τη δουλειά μου μπροστά του. Περιττώ να σας πω ότι σε παλαιότερες παρουσιάσεις σε συνέδρια, καθόταν πάντα απέναντί μου και περιγελούσε την ώρα της παρουσίασης και με περιγελούσε, με κοιτούσε περιγελαστικά, με αποτέλεσμα να δένεται τη γλώσσα μου κόμπο. Σου κάνει ψυχολογικό πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος, σου κάνει bullying, σου κάνει mobbing στον εργασιακό χώρο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Γεμίζω ασφιχτικά πολύ το χρόνο μου με δουλειά η οποία πάει πολύ καλά. Αναβάλω όμως αυτό το project που πρέπει να τελειώσω. Όλοι γύρω μου μου λένε πόσο δυναμική είμαι, αλλά αυτός ο άνθρωπος με έχει κάνει να νιώθω μυρμήγκη και αφήνω πίσω μου το όνειρό μου να ολοκληρώσω αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Μεγάλο το mail, συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Πρώτη φορά βλέπω όλη την ιστορία γραμμένη και πραγματικά τρέμουν πάλι τα πόδια μου και με πιάνει το στομάχι μου.
Ελπίζω σε απάντησή σας, λες και περιμένω εκείνον που θα με ξεκλειδώσει και θα καταφέρω να αφήσω όλα αυτά τα συναισθήματα πίσω μου. Επιζητώ απλώς την πιο γλυκιά και ειρηνική εκδίκηση για το ότι έγινε, για να ρεμίσει το μέσα μου και να είμαι πάλι ελεύθερη. Να είστε καλά. Αγάπη μου, σου στέλνω μια μεγάλη, μεγάλη σφιχτή νοερή αγκαλιά. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που σου συμβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός κάνει σαφέστατα κατάχρηση της εξουσίας του. Σαφέστατα, χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι ανήθικος άνθρωπος, γιατί έχει, πρώτα απ' όλα είναι ανήθικος, γιατί έχει χρησιμοποιήσει τη θέση του, τη θέση κύρους που έχει απέναντί σου, την εξουσιαστική θέση που έχει απέναντί σου ως προϊστάμενος σου, για να δημιουργήσει μαζί σου ερωτική σχέση. Εσύ τον απορρίπτεις και καλά κάνεις που τον απορρίπτεις, και γιατί είναι προϊστάμενος σου και γιατί είναι παντρεμένος. Και έρχεται μετά και σε εκδικείται με τέτοιο αισχρό τρόπο, βάζοντας στο παιχνίδι και τη νέα του φιλενάδα, η οποία και αυτή είναι θύμα του, μην νομίζεις, όπως και η γυναίκα του είναι θύμα του συγκεκριμένου. Τέτοια να ακούτε εσείς οι κάποιοι, οι κάποιες, γιατί από άνδρα δεν το έχω δει, που πάτε και γράφετε κάτω από κάποια vlogs που έχουν να κάνουν με σχέσεις με παντρεμένους, και γράφεται για όλα αυτά το τρίτο πρόσωπο, που πάει το τρίτο πρόσωπο και διαλύει το γάμο κλπ. Δείτε τα που τα γράφει η κοπέλα αυτή, σας τα λέω εγώ, η κοπέλα τα γράφει, που προτού παντρευτεί αυτός ετοίμαζε την επόμενη ερωμένη. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις το ίδιο, δεν είναι όλα τα πράγματα το ίδιο, και τα τρίτα πρόσωπα είναι επίσης θύματα. Ο κύριος φταίχτης σε μια περίπτωση εξωσυζυγικής σχέσης είναι το πρόσωπο το οποίο κάνει την εξωσυζυγική σχέση. Μετά έρχεται η σχέση του γάμου, η οποία σαφώς είχε προβλήματα και έμπαζε νερά, η σχέση με τη σύζυγο, και τελευταίο είναι το τρίτο πρόσωπο. Το οποίο τρίτο πρόσωπο, έτσι για να γνωρίζετε, εγώ δίνω πάντοτε τη συμβουλή ότι δεν είναι καλή ιδέα να τα φτιάχνω με κάποιον που είναι παντρεμένος. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Όχι για λόγους ηθικής ή για λόγους οποιουσδήποτε άλλους, πέραν του ότι το τρίτο πρόσωπο θα γίνει ο κουβάς πάνω στον οποίο θα ρίξουν όλοι τα απορριτά τους. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ στο κανάλι, και το λέω με αφορμή αυτό το vlog, το λέω για ακόμη μια φορά, δεν ερχόμαστε για να κάνουμε τους ηθικούς κριτές, ούτε κάνουμε κήρυγμα, ούτε κάνουμε κατηχητικό. Σε αυτό το κανάλι αναλύουμε τις δυναμικές των ανθρωπίνων σχέσεων, ψυχοεκπαιδευόμαστε και μαθαίνουμε πώς να αντιμετωπίσουμε διάφορα πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι και ο ψυχολογικός πόλεμος. Η φίλη σε αυτή την επιστολή δέχεται σοβαρό ψυχολογικό πόλεμο από τον προϊστάμενο της. Ο Θεός να τον κάνει προϊστάμενο, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Με έχει θυμώσει πάρα πολύ αυτό που διαβάσει. Χαίρομαι που κάνεις ψυχοθεραπεία, επειδή έχει καιρό που έχει στείλει το mail. Εύχομαι να έχει βοηθήσει η ψυχοθεραπεία και να έχεις ενδυναμωθεί. Επειδή ξέρω πόσο δύσκολο είναι το περιβάλλον στο οποίο εργάζεσαι και πόσο υπάρχει μία συνενοχή να στηρίζω ένα τον άλλο οι άνθρωποι που κάνουν παρόμοια τέτοια πράγματα, η γνώμη μου είναι να ξεπεράσεις παντελώς μέσα σου το φόβο που έχεις για αυτόν τον άνθρωπο, να τον δεις όπως πραγματικά είναι, γυμνός και κακάσχημος, κακάσχημη ψυχή, πολύ λίγος άνθρωπος, πολύ κομπλεξικός. Χρησιμοποιώ μια έκφραση της καθομιλουμένης, πολύ, έχει διάφορα, διάγνωστος είναι ο τύπος, και εννοείται δεν θα το διαγνώσω εδώ από ένα mail, και εννοείται δεν θα αποδεχθεί και δεν θα παραδεχθεί ποτέ το ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο. Έχει και ναρκισσιστικά στοιχεία αυτή η συμπεριφορά του όπως την περιγράφεις, έχει διάφορα, έλλειψη ενσυναίσθησης πλήρη, εγωκεντρισμό, ο εαυτούλης του, χειριστικότητα, κακία, εκδικητικότητα, όλα τα καλά, όλα τα κακά δηλαδή, ένα μπουκέτο πλήρες. Επειδή όμως εσύ, άμα τελειώσει αυτό το project, δεν θα έχεις να κάνεις τίποτα μαζί του, η γνώμη μου είναι να εστιαστείς στη ψυχοθεραπεία, να πάρεις και να διαβάσεις το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», αν δεν το έχεις ήδη πάρει και αν δεν το έχεις ήδη διαβάσει. Δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα κεφάλαια για το gaslighting και στα κεφάλαια για τη συνεξάρτηση, γιατί και εσύ έχεις κάποια συνεξαρτώμενη στάση, διαφορετικά δεν θα προσκολήσουν τόσο πολύ σε αυτό.
το οποίο διαφάνηκε και στη δυσκολία που είχες να αποδεχθείς το χωρισμό από την πρώτη σου σχέση, όπως αναφέρεις, και σου συστήνω, αν δεν το κάνετε ήδη, να εστιαστείτε, να ζητήσει από τον ψυχολόγο σου να εστιαστείτε σε αυτό. Γιατί πολλές φορές και οι ψυχολόγοι, στους ψυχολόγους δεν δίνουμε όλες τις πληροφορίες και δεν λέμε, ξέρεις, εγώ είχα περάσει πόσα χρόνια που είχα καταταλαιπωρηθεί να χωνέψω έναν προηγούμενο χωρισμό και με είχε πάρει από κάτω και δεν δεχόμουν την απόρριψη κλπ. Κλπ. Προφανώς θα το έχεις κάνει, αλλά μπορεί και να μην το έχεις κάνει. Δίνουμε όλο το ιστορικό γι' αυτό. Ο ψυχολόγος πρέπει να παίρνει όλο το ιστορικό, ούτως ώστε να βλέπεις σφαιρικά πως ένα πρόσωπο λειτουργεί κάτω από διάφορες συνθήκες. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι να μην το αφήσεις, να έχεις όσο το δυνατόν λιγότερη επαφή μαζί του, να δουλεύεις περισσότερο μόνη σου και να δουλεύεις παράλληλα και την ψυχοθεραπεία, ώστε όταν έρθει η ώρα που θα παρουσιάσεις το τελικό project, πλέον μέσα σου να έχεις ένα πλήρης σταρχιδισμό για αυτόν τον τύπο. Σταρχιδισμός, ωραία αρετή να αποκτήσουμε σταρχιδισμός, το έχετε ακούσει, να μας νοιάζει τίποτα από τους ανθρώπους που δεν είναι σημαντικοί και είναι στην ουσία αδιάγνωστοι θύτες. Σου στέλνω την αγάπη μου, Κλάρα μου, και σου εύχομαι σύντομα να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Και χρησιμοποίησε την ψυχοθεραπεία προς όφελο σου, σε παρακαλώ. Είσαι φιέστατη κοπέλα, έχεις τις γνώσεις, έχεις τις ικανότητες, έχεις τις δυνάμεις, έχεις τα κίνητρα και μπορείς να το πετύχεις. Καλό βράδυ σε όλους!